Με τη διασύνδεση όλων των ταμιακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα παρακολουθούνται online όλες οι συναλλαγές. Θα ελέγχονται τυχόν απότομες μεταβολές στο τζίρο, θα αποτρέπεται στο μέγιστο βαθμό η χρήση μαϊμού ταμιακών μηχανών και εν κατακλείδη και πιο σημαντικό θα γνωρίζει το δημόσιο ανά πάσα στιγμή τον ΦΠΑ που πρέπει να εισπράξει. Θα ξεχωρίσουν οι σωστοί έμποροι από τους μπαχτατζίδες, από τις φορολογικές μηχανές οι οποίες δεν είναι διπλές ή δεν είναι καθόλου περασμένες μέσα στο τάξη. Άλλωστε και πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή δεν γίνεται στο μικρό εμπόριο ή στο λιανεμπόριο, γίνεται στα ελαφρεμπόριο καυσίμων, σε εταιρείες μεγάλες που μπορούν να τηρήσουν πολλά βιβλία. Η φοροδιαφυγή τώρα θα γίνει πιο δύσκολη και στα δημόσια ταμεία. Αναμένεται να μπουν περισσότερα έσοδα. Στο σημείο αυτό, βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε πως η ετήσια φοροδιαφυγή υπολογίζεται στα 15 δισευρώ. Ύστερα από την ψήφιση του νόμου θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις για τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου. Έτσι κι αλλιώς οι ταμιακές μηχανές όλων των εμπόρων είναι κανονικές, δεν είναι μαϊμούδες. Μαϊμούδες μπορεί να είναι σε κάποιο παζάρι, σε κάποιο εξωτερικό χώρο. Η σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Ενημερότητας μας συμφέρει και εμάς να γίνεται, γιατί εμείς πάντα χτυπάμε όλες τις αποδείξεις και όλα είμαστε νόμιμα. Ποιος θα πιστεύει όλα αυτά? Γιατί αυτή την περίπτωση, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα μικρομάγαζα δεν κάνουν τη μεγάλο φοροδιαφυγή. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλού πρέπει να ελεγχθούν οι σπατάλες και τα χασίματα των δημοσίων εσόδων. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένας αυξημένος έλεγχος και στις ταμιακές μας μηχανές, αλλά έλεος πια με το μικροεπαγγελματία. Τώρα, η σύνδεση των ταμιακών μηχανών θα ξεκινήσει από εκείνες τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι οι περισσότεροι ύποπτοι για τη διάπραξη φοροδιαφυγής.